Είμαστε με τον αγαπητό Ελευθέριο Ζούρο, επίτιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος βεβαίως έχει καταγωγή από τη Λέσβο και συγκεκριμένα την Πελόπη. Τι σας ξαναφέρνει εδώ αυτή τη φορά? Καταρχήν να πω, Ανδρονίκη, ότι εγώ σου τηλεφώνησα για να σε κεράσω ένα δείπνο και εσύ τον γύρισες στη συνέντευξη. Δεν πειράζει λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σου, χαίρομαι κάθε φορά που σε βλέπω. Χαίρομαι διότι μέσα από σένα μιλώ στον πολύ αγαπητό μου λαό της Λέσβου, τον οποίο ποτέ δεν ξεχνώ και με τον οποίο είναι πάντοτε ένα κομμάτι. Ήρθα αυτές τις μέρες, είμαι στη Μυτιλίνη, γιατί γίνεται ένα διεθνές συνέδριο, το οποίο οργανώνει η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, με θέματα οκεανογραφίας, περιβάλλοντος, ζωολογίας, ειδών τα οποία κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Και με προσκάλεσε να δώσω μια γενική ομιλία πάνω σε ένα γενικό θέμα που αφορά, αν θέλετε, γενικότερα το φαινόμενο της ζωής που, και αυτό που είναι κοντά σε μένα πάντα, το φαινόμενο της εξέλιξης, και πρότεινα να μιλήσω πάνω στο πώς από την αρχή της ζωής πάνω στον πλανήτη μας, που την τοποθετούμε γύρω στα 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, μέχρι και σήμερα η ζωή είναι ένα μείγμα συνεργασίας και ανταγωνισμού. Αυτά τα δυο πάνε μαζί και μέσα από αυτό το μείγμα που φαίνεται αντιφατικό της συνεργασίας από τη μια και του ανταγωνισμού από την άλλη, δημιούργηθηκε όλο αυτό το ωραίο φαινόμενο της ζωής που κατέληξε στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες κοινωνίες. Και το θέμα είναι, εντάξει, μπορούμε να έχουμε αποδείξεις, αν θέλετε, ότι όντως η συνεργασία στο επίπεδο των γονιδίων, η συνεργασία στο επίπεδο των κυττάρων, η συνεργασία στο επίπεδο των ατόμων και ο ανταγωνισμός αντίστοιχα, είναι αναμφισβήτητα γεγονότα. Το θέμα είναι, στο οποίο θα καταλήξω στην αυριανή ομιλία, είναι εάν όντως ο ανταγωνισμός και η συνεργασία είναι κύρια συστατικά, κύρια χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων κοινωνιών και αν κατά πόσον ο άνθρωπος μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Μπορεί να την κάνει. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Αν την κάνει, θα είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της ζωής. Μπορώ να πω και στην ιστορία ίσως του σύμπαντος, γιατί πραγματικά είναι ο ανταγωνισμός. Καμιά φορά τον λέμε, ξέρετε, και ευγενή άμυλα. Όταν, πιο ήπια μορφή. Η πιο ήμια μορφή. Το θέμα είναι όμως ότι ακόμα και οι πιο ήπιες μορφές της άμυλας, έρχεται κάποιο σημείο που μετατρέπονται σε ανταγωνισμό. Μπορείτε να πάρετε παραδείγματα, παραδείγματος χάρη, μιλάμε τώρα και εγώ μιλώ πολλές φορές με ανθρώπους της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι είναι φωτισμένα μυαλά και μιλούν συνέχεια για την επανένωση των εκκλησιών και κάνουν συνέδρια και επί της συνεδρίων κτλ. Δεν προχωράει. Δεν προχωράει το θέμα γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Στη βάση υπάρχει ανταγωνισμός. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να ξεπεράσει κανείς τον ανταγωνισμό είναι, όπως οι φυσικοί λένε, ένα μοναδικό φαινόμενο. Παραδείγματος χάρη λένε ότι η γέννηση του σύμπαντος είναι ένα μοναδικό φαινόμενο και έχουν τις ερμηνείες τους, γράφουν τις εξισώσεις τους, ξέρετε κτλ. Αλλά μιλάνε για μια μοναδικότητα, ένα μοναδικό φαινόμενο. Ο άνθρωπος μπορεί να το ξεπεράσει, νομίζω, διότι ενώ ο ανταγωνισμός, ακόμα και συνεργασία, μέχρι και το, αν θέλετε, το επίπεδο των πρωτογόνων ανθρώπων, του Νεάντερταλ, ήταν πιο πολύ ενστικτόδης παρά συνειδητός. Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να προτάξουμε, αν μπορέσουμε, τη συνείδηση πάνω στο στην ορμή. Αυτό πόσο εύκολο είναι? Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί. Έχω την εντύπωση ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να αρχίσει
από πολύ νωρίς στην ηλικία του παιδιού. Οι παιδοψυχολόγοι μας λένε ότι το παιδί πολύ γρήγορα, γύρω στην ηλικία των 4-5 χρονών, αντιμετωπίζει ένα δίλημα. Είναι το παλιό δίλημα του Ηρακλή μεταξύ αρετής και κακίας. Και το δίλημα του παιδιού είναι εάν θα εθιστεί σε μια κατάσταση δογματισμού, όπου τα πάντα πρέπει να τα περιμένει από κάποια ανώτερη δύναμη και από κάποιο, αν θέλετε, μια πηγή πληροφορίας που δεν βγαίνει από τον ίδιο τον άνθρωπο, ή θα αναπτύξει ένα αίσθημα έρευνας και ερμηνείας με βάση τους φυσικούς νόμους. Εάν αυτό γίνει, νομίζω ότι το παιδί θα ξεφύγει από την έννοια ότι πρέπει να ανταγωνίζουμε κάποιον άλλον και να μπει στο θέμα ότι ο άνθρωπος πια δεν μπορεί να είναι πολίτης μιας χώρας, αλλά πρέπει να είναι πολίτης της υφηλίου. Δεν μπορεί να είναι να προτάσει ότι είμαι, η γλώσσα μου είναι η καλύτερη γλώσσα, διότι είναι ελληνική γλώσσα και έχει μια ιστορία 3.000 χρόνων, πολύ ωραίο. Απ' την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό είναι μόνο ένα πλεονέκτημα, αλλά ότι θα πρέπει να γίνει πολίτης της γης. Αυτή την ιδέα του πολίτης της υφηλίου, νομίζω ότι δεν την έχουν κοινωνήσει οι πολιτικοί ηγέτες, γιατί αν την είχαν κοινωνήσει δεν θα ήταν διαφορετική σήμερα, διαφορετικός ο κόσμος σήμερα. Βέβαια. Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι αν έχουμε ένα επισκέπτη από κάποιον άλλο πολιτισμό, από τον Άρη, που δεν πρόκειται, αλλά ας υποθέσουμε ότι έρχεται κάποιος και μελετάει τον άνθρωπο, αυτό που θα τον εκπλήξει είναι ο ανταγωνισμός. Πώς αυτοί οι άνθρωποι τρώγονται για... Με τέτοια ευκολία. Ναι, πώς αυτοί οι άνθρωποι τρώγονται για κάποια νησιά του Αιγαίου, πώς θα χωρίσουμε το Αιγαίο στη μέση. Αυτά είναι, αν τα δει κανείς σε μια διεθνή κλίμακα, είναι τόσο υποσιώδη. Μα τόσο υποσιώδη. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι λιμοκτονούν, πεθαίνουν με τις χιλιάδες. Και είναι σαν να μην έχουμε τα μέσα να λύσουμε κάποια προβλήματα οικονομικά. Πίσω από όλα αυτά, ξέρετε, κρύβεται ένα είδος απληστίας. Και αυτή η απληστία μεταφράζεται σε πολλά επίπεδα. Σε επίπεδα θρησκείας, σε επίπεδα γλώσσας, σε επίπεδα εθνικισμού, σε επίπεδα χωρών, σε επίπεδα υπήρων. Έχουμε εγκλωβιστεί πολύ σε αυτό και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και νομίζω ότι αυτή η ιδέα του ανταγωνισμού είναι και πίσω από τη σημερινή απειλή των άκρων πολιτικών σχημάτων, ακραίων πολιτικών σχημάτων, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν τη δική τους άποψη. Ότι υπάρχει μια ανώτερη φυλή που λέγεται Λευκή Φυλή, ότι υπάρχει ένας πολιτισμός που λέγεται Δυτικός Πολιτισμός, όλα αυτά τρέφουν αυτό το αίσθημα της και δρούν αντίθετα με την έννοια της υφηλίου σαν ένα χωριό. Αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, για μένα είναι η πιο, αν θέλετε, προκλητική έννοια για τη σημερινή γενιά και για τις επόμενες γενιές. Οπότε να φανταστώ ότι εσύ είσαι ανάμεσα στον ανταγωνισμό και τη συνεργασία για την εξέλιξη του είδους μας σε έναν καλύτερο άνθρωπο, επιλέγετε τη συνεργασία. Ασφαλώς, και κοιτάξτε να δείτε, δεν σημαίνει όμως ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε το παρελθόν μας, ότι οι κουλτούρες, οι τοπικές κουλτούρες δεν έχουν μέλλον. Αυτό που πρέπει να γίνει ο σημερινός άνθρωπος είναι να γίνει ένα είδος αυτό που λέγεται πολυπολιτισμικός. Δεν είναι όμως κακό ο άνθρωπος να ανταγωνίζεται τον εαυτό του προκειμένου να γίνει καλύτερος. Ο άνθρωπος πρέπει να, σαν άτομο, να μπορέσει να χωρέσει μέσα του όσο δυνατό περισσότερες κουλτούρες και να τις κατανοήσει. Και αντί να τις βλέπει σαν ανταγωνιστικές,
να τις βλέπεις σαν ένα μείγμα το οποίο είναι από μόνο του πολύ γόνιμο και δημιουργικό. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι τέτοιος που να πω ότι εάν βρεθώ στην Κωνσταντινούπολη θα πάω και στην Αγία Σοφία να προσευχηθώ σαν Ορθόδοξος Χριστιανός, θα πάω και στο διπλανό τζαμί για να αποτίσω φόρο τιμής σε μια θρησκεία η οποία κατά κάποιο τρόπο αποτελεί, τι να πούμε, έχει καθοδηγήσει κάποια εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κόσμο. Το εκτιμώ αυτό γιατί είναι μια κουλτούρα. Από τη στιγμή όμως αυτή που η κουλτούρα βέβαια οδηγεί σε ανταγωνισμό, σημαίνει ότι έχουμε παρανοήσει το θετικό κομμάτι της, του πολιτισμού μας και έχουμε κατά κάποιο τρόπο δώσει μια υπερτροφία στο ανταγωνιστικό. Πρέπει να είμαστε κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε, να χωρέσουμε μέσα, να βλέπουμε όλες τις κουλτούρες, να μας αρέσει η διαφορετικότητα, να μην την αντιπαθούμε. Να μην αντιπαθούμε την αντιφορετικότητα, η οποία δίνει, ας πούμε, αυτός είναι από άλλη χώρα, ξέρετε, ο σεξισμός κτλ. Πάνω σε αυτό το θέμα θα μιλήσω, αλλά θα μιλήσω επιστημονικά, με όρους, ξέρετε, βιολογικούς. Και πολλοί μου λένε, μα πώς είναι η βιολογία να μπαίνει στα χωράφια της πολιτικής, της κοινωνιολογίας. Και όταν μου το λένε αυτό, ξέρετε, αστειεύομαι κι εγώ, διότι αστεύονται κι αυτοί, και είναι σαν να λέμε πώς είναι δυνατόν η αστροφυσική να μπαίνει στα χωράφια της αστρολογίας. Ξέρετε την αστρολογία. Λοιπόν, η αστρολογία λέει, βλέπετε τάδε φεγγάρι, πότε θα βγει το φεγγάρι, αν θα βγει έτσι κι αλλιώς, και αυτό θα επηρεάσει το μέλλον σου κτλ. Τα περάσαμε, τα ξεπεράσαμε αυτά. Και δεν σημαίνει ότι η βιολογία θα εκτοπίσει την κοινωνιολογία. Το θέμα είναι ότι η κοινωνιολογία πρέπει να δει ένα κομμάτι μέρους του ανθρώπου σαν αποτέλεσμα της βιολογικής του καταγωγής.